Όσοι πήραν PlayStation 5, πήραν. Θα έχουμε ακόμη ένα μοντέλο iPhone. Έχουμε την ημερομηνία της επίσημης παρουσίασης των iPhone 14. Πόσα μοιάζει το Samsung Galaxy S23 Ultra. Και τόσα άλλα πολλά νέα στο σημερινό επεισόδιο του Tech Show που έχεις ήδη καταστρέψει το κομπίνι του Like. Πιο γρήγορα από ότι ο Flash καταστρέφει μια κατσαρόπιτα. Η Sony, επειδή υπάρχουν τόσα πολλά κομμάτια PlayStation 5 στα καταστήματα και μπορείς να πας σε οποιοδήποτε κατάστημα να πάρεις 2-3, να έχεις σπίτι ρε παιδί μου, σε κάθε δωμάτιο να έχεις και ένα PlayStation 5, αποφάσισε να ψηλώσει τις τιμές στην κονσόλα. Μπορεί τώρα ένα κομμάτι αυτής της είδησης να είναι ένα από τα κρύα μου αστεία, αλλά δυστυχώς το άλλο παραμένει πραγματικότητα, αφού όντως η Sony ανακοίνωσε και επίσημα ότι θα ανεβάσει τις τιμές σε πολλές αγορές όπως η Ιαπωνία, Καναδά και Ευρώπη. Όπως συνεχίζει η εταιρεία, αυτό οφείλεται στα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού και τις δυσμενείς συναλλαγματικές τάσεις. Άρα, τώρα, για να βρεις κάνα κομμάτι σε κάποιον κατάστημα, θα πρέπει να ξοδευτείς ακόμη περισσότερο. Μπορεί να νομίζεις ότι είναι κάπως νωρίς να αρχίσουμε τις φήμες για το Samsung Galaxy S23 Ultra, αλλά τα δικά μου κορεατόπεδα θα διαφωνήσουν με σένα. Εννοείται ότι όταν έχω κάτι για τη Samsung, εδώ θα το βλέπεις πρώτα. Λοιπόν, ακούω λίγο. Πώς θα μοιάζει το Samsung Galaxy S23 Ultra από πίσω? Ακριβώς το ίδιο μαζί με το S22 Ultra, όπως μας λέει ο γνωστός για τις DRS Ice Universe. Μάλιστα, πολύ πιθανό οι διαστάσεις όπως και ο γενικός σχεδιασμός του κινητού να είναι ο ίδιος όπως το Galaxy S22 Ultra, όπως συνεχίζει ο Ice Universe. Εννοείται όμως ότι θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες στις ερχόμενες εβδομάδες, άρα αν είσαι γράφει και χτυπάς το καμπανάκι για να παίρνεις ειδοποιήσεις. Άντε! Η μόδα με την αφαίρεση των φορτιστών στα κουτιά των κινητών για το περιβάλλον πάντα, αυτόν εννοείται, το ξεκίνησε πρώτα το μιλαράκι με τα iPhone. Αρκετοί άλλοι κατασκευαστές από τότε το συνέχισαν, γιατί και αυτοί νοιάζονται για το περιβάλλον. Μέχρι και η Xiaomi που λες την είδαμε να προσπαθεί να κάνει κάτι τέτοιο σε Κίνα, αλλά μάλλον δεν πήγαν καλά τα πράγματα, δεν το πήραν καλά οι κατανοητές εκεί και ευτυχώς δεν το προχώρησε και σε άλλες αγορές. Όμως, από ό,τι φαίνεται, έκανε την αρχή μπάλε η Xiaomi σε Ινδία με το Redmi Note 11SC που ανακοινώθηκε την Τετάρτη μας πέρασε, όπου στην επίσημη σελίδα της εταιρείας βλέπουμε ότι όντως δεν περιλαμβάνει φορτιστή μέσα στη συσκευασία. Ας ελπίσουμε να μην γίνει αυτό μόδα Xiaomi, έτσι. Τόσο καιρό όλα ακούμε ότι το μιλαράκι θα μας δείξει 4 μοντέλα του iPhone 14. Το iPhone 14 το απλό, το iPhone 14 Max το μεγαλύτερο, το iPhone 14 Pro και το iPhone 14 Pro Max. Άρα μας άφησε χρόνους πλέον το mini μοντέλο. Το Star. Λάθος. Σύμφωνα πάντα μαζί με τις φήμες που έρχονται από 91 Mobile και τον Evan Blass. Από όσα είχαν μάθει από συνεργάτες τους στην Ασία, η μιλαροεταιρεία θα έφερνε τελικά και το iPhone 14 mini στην όλη σειρά των iPhone 14. Βέβαια, αυτή η φήμη μετά από λίγες μέρες καταρρίφθηκε. Άρα συνεχίζουμε με τα 4 μοντέλα που αναφέρα πριν λίγο. Επειδή τώρα όμως εσύ είσαι τεκαχολίδης original που δεν αφήνεις κουμπί του like γερό, γνωρίζεις εδώ και αρκετές εβδομάδες ότι τα νέα iPhone θα ανακοινωθούν στις 7 του επόμενου μήνα. Από ό,τι φαίνεται, όλες αυτές οι φήμες που λέμε στα Tech Show τόσες εβδομάδες είναι όντως αληθινές. Ποιος θα το πίστευε, έτσι? Το μιλαράκι έστειλε στους δημοσιογράφους πρόσκληση για το Far Out Event τους που θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου στο Steve Jobs Theater στην Πανεπιστημιούπολη της Apple στο Cupertino, που φυσικά είμαστε καλεσμένοι κι εμείς, ούτε καν, αλλά θα τη δούμε live την εκδήλωση. Γιατί σιγά μην μας καλέσουν εκεί. Γιατί ρε, τι σου κάνανε έτσι, τι σου κάνανε, επειδή το λέμε μιλαράκι, τέλος πάντων. Μέχρι λοιπόν την επόμενη φορά που θα τα πούμε εμείς οι δύο, γιατί να μην πας να τσεκάρεις το βίντεο που έχω ανεβάσει για το νέο αναδιπλούμενο της Samsung. Κάνε κλικ εδώ. Άιντε!